Σήμερα έχουμε νέα κορίτσια. Λοιπόν, εχθές έγινε συνάντηση μεταξύ του Sky και της Ajun Media. Δεν λέω τι. Ποιοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν την κάθε κατηγορία? Η επικεφαλής του προγράμματος του Sky είναι και η παραγωγή της Ajun Media. Μην πούμε ονόματα. Μην πούμε ονόματα. Είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Ωραία. Λοιπόν, συναντήθηκαν. Τα βάλαν κάτω. Και αρχίζουν και να πετάνε ονόματα, αλλά και να σηκώνουν τηλέφωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρώτη μεγάλη είδηση που αφορά τις παρουσιάστριες του σοου. Εμείς πώς διαβάζουμε για τον Κουδουνάρη και τον Γαβαλά. Ναι. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, για τον Κουδουνάρη και τον Γαβαλά. Κουδουνάρη. Ναι. Λοιπόν, ο Κουδουνάρης και ο Λάκης Γαβαλάς είναι τα δύο πρόσωπα της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία έχουν κλειδώσει σχεδόν 99%. Ο κύριος Κουδουνάρης είναι στο 99%. Είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο, όπως χαρακτηριστικά μου είπανε, θα χτιστεί η Κριτική Επιτροπή. Είναι το πρόσωπο που θέλουν και οι δύο πλευρές. Και τριτώνει κιόλας, γιατί ήταν και στα προηγούμενα δύο, ναι. Τον αγαπούν πολύ, θεωρούν ότι είναι το κατάλληλο άρα πρόσωπο. Άρα λες ότι ο Κουδουνάρης θα είναι. Ο Κουδουνάρης μετά. Ο και έχει γίνει και Γαβαλάς, μια πρόταση στο Λάκη Γαβαλά. Βεβαίως, τον οποίο θέλουν και οι δύο πλευρές και θεωρούν ότι ο χαρακτήρας του, το μπρίο του, το σχόλιο του και η σχέση του κυρίως με τη μόδα είναι στοιχεία που τον καθιστούν απαραίτητο στην Κριτική Επιτροπή. Μένει να κλείσει οριστικά η συμφωνία, να συμφωνήσει και ο ίδιος και να προχωρήσουν στο τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα είναι σίγουρα γυναίκα. Υπάρχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Ο Sky θέλει την Αλεξάνδρα Κατσαίτη. Η Αλεξάνδρα τα είχε πάει πάρα πολύ καλά στο πρώτο. Και η Αλεξάνδρα νομίζω θέλει. Είχατε κάνει μια συνέντευξη. Είχε πει εμένα, μου είχε πει ότι δεν κοιμάμαι, ξυπνάω και περιμένω πότε θα πάω στο Master Rocks. Αλλά είχε περάσει πολύ ωραία και θα τη πάει αυτό. Είχατε περάσει και εκείνη πολύ ωραία. Στην πρώτη εκδοχή του My Style Rocks, η Αλεξάνδρα Κατσαίτη ήταν αυτή η οποία δημιουργούσε όλα τα viral στα site, στις αναπαραγωγές. Γιατί και, είχε στα την κόντρα, και στα κορίτσια. Και στα βεβαίως, γιατί είχε την τηλεοπτική κόντρα. Έχει τηλεοπτική, γνωρίζει. Ξέρει, παιδιά, έχει κοφτερό λόγο και τις μπράβο, Νίκο, μου τα ράχτηκε. Είναι πάρα πολύ. Όμως, να πούμε κάτι σε σχέση, να πω κάτι για να είμαστε ακριβείς. Θα γίνει αυτή το δοκιμαστικό που είπαμε και χθες για τη θέση την Τρίτη. Δηλαδή έχει ένα προβάδισμα η κυρία Κατσαίτη, αλλά θα δοκιμάσουν και κάποιες άλλες κυρίες που έχουν σε μια λίστα για να δουν λίγο τη χημεία την τηλεοπτική. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα. Α, να πούμε κιόλας και κάτι ακόμη. Επειδή χθες κυκλοφόρησε και διαβάσαμε στο Z News για να είμαστε ακριβείς το όνομα της Τζέννης Μπαλατσινού για την Κριτική Επιτροπή. Ο Sky εχθές το έμαθε από εμάς ότι η Τζέννη Μπαλατσινού δέχτηκε τηλεφώνημα. Είπαμε εμείς για την Τζέννη. Όχι, εγώ τους πήρα τηλέφωνο. Από την Αφροδίτη εννοεί. Εμείς το ρεπορτάζ το κάνουμε με τηλεφωνάκι και ραντεβουδάκι. Πήρες τηλέφωνο και λες, παιδιά, διάβασα αυτό στο... Έρχεται η κυρία Μπαλατσινού στο... Z-News. Εμείς δεν ξέρουμε κάτι, από σένα το μαθαίνουμε. Τι γίνηκε. Όντως η Ajun Media είχε κάνει ένα ραντεβού με την κυρία Μπαλατσινού για Κριτική Επιτροπή, το οποίο όμως δεν προχωρά. Έμεινε εκεί στο ραντεβού. Καλησπέρα, καληνύχτα, αντεγιά. Ωραία. Παρουσίαση. Εκτός παρουσίασης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Ευαγγελία Ραβανή. Και η Ραβανή. Η μάχη. Φωνές στο πλατό. Εχθές, ανάμεσα στην... Δεν θα είναι ούτε η Ραβανή, ούτε η Σπυροπούλου. Όχι η Ραβανή, ρε παιδιά. Το Sky δεν θέλει την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η Ajun Media ήθελε με επιχείρημα την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Έπεσε και το όνομα της Αραβανή. Εχθές το βράδυ που είχα την επικοινωνία αυτή με την πηγή μου, μου είπε ότι τα δύο αυτά ονόματα απομακρύνονται και μπαίνουν στο προσκήνιο δύο άλλα ονόματα. Πρόκειται για κορίτσια που τα ξέρουμε, θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή. Πρόκειται για κορίτσια. Λίγα, κάτσε. Έλα, Αφροδίτη. Μα δεν τα έχω σήμερα, είπαν λίγα. Ωραία. Η Μπόμπα είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δεν μου είπαν όνομα, δεν θα πω.